al final sí. El gana. Ha sido un partido difícil y ese es un campo difícil para nosotros. Siempre los Olympiacos, y creo que los Olympiacos y cualquier otro equipo tiene ahí muchas dificultades porque Sanfín tiene jugadores muy rápidos arriba y que te pueden complicar mucho cuando contraatacan. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα και πιστεύω πως αυτό συμβαίνει για οποιαδήποτε ομάδα έχετε να παίξει εδώ. Γιατί η Ξάνθη είναι μια ομάδα που έχει γρήγορους παίκτες μπροστά και μπορεί να σε δυσκολέψει πολύ, δημιουργώντας γρήγορες επιθέσεις. Además, jugábamos aquí sin nuestros seguidores, jugábamos. Y bueno, no han podido venir y a ellos dedicamos un poco la victoria. Επίσης, μας δυσκόλεψε το γεγονός που δεν είχαμε μαζί τους φιλάθλους μας. Άλλη ερώτηση, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Σταμαντέλους. Μας είπε ο Χόρης εβδομάδα ότι θέλει αφενός να διατηρήσει το ίδιο αγωνιστικό πόλος που ολυμπιακός εντός και εκτός, με στόχο βέβαια πρώτα απ' όλα να νικάει. Το δεύτερο το πέτυχε, το είδαμε. Είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, δηλαδή πλησίασε τουλάχιστον υπέτυχε το αυτό που ήθελε ο coach. Muy difícil que un equipo pueda jugar igual fuera que en casa. Muy difícil. Yo creo que hoy hemos jugado por momentos bien, pero hay que tener en cuenta que el contrario también juega y juega con su público. Y es normal que nosotros tengamos que jugar bien defensivamente y ofensivamente. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να παίξεις το ίδιο καλά εκτός έδρας όπως παίζεις στο γήπεδό σου. Η άλλη ομάδα παίζει και παίζει με το κοινό της. Πιστεύετε πως σήμερα σε κάποια σημεία, σε κάποια λεπτά του αγώνα παίξαμε αρκετά καλά και η ομάδα πρέπει να παίξει καλά τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Lo importante cuando jugamos fuera de casa es que concedamos pocas ocasiones de gol al contrario. Que el contrario tenga pocas ocasiones de gol. Αυτό που καταφέρνουμε, το καλό που καταφέρνουμε στο παιχνίδι εκτός έδρας είναι ότι ο αντίπαλος καταφέρνει να κάνει λίγες ευκαιρίες για γκολ. Y que nosotros podamos generar cuantas más mejor. Και εμείς προσπαθούμε να πετυχαίνουμε όσο περισσότερο είναι δυνατό. En primer tiempo ellos han tenido una ocasión en el minuto 45 y en el segundo creo que la situación del palo y un poco más. Entonces, en ese sentido estamos satisfechos, estamos sabiendo que todavía tenemos que mejorar. Ο αντίπαλος σήμερα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να δημιουργήσει μια ευκαιρία προς το τέλος, το 45 λεπτό κοντά. Το δεύτερο είχε την στιγμή του Δοκαριού. Κατά τα άλλα, πιστεύω πως δεν μας απειλήσει ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο είμαστε ικανοποιημένοι. Όχι όμως πως δεν χρειάζεται να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα πράγματα.